Καλωσορίζω στον Αλφα τον Βασίλη Τσιφλικιώτη από τη Νέα Δημοκρατία. Τι κάνετε, γεια σας. Καλημέρα σας κύριε Παραρά, καλημέρα σε ακροάτριες και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ. Σας βλέπω πιο πολύ και από τη σύζυγό μου. Ευχαριστώ, λέω. Έλεγα νωρίτερα, μαζί κοιμηθήκαμε χθες, μαζί ξυπνάμε σήμερα. Έτσι είναι. Τελειώσαμε αργά χθες το βράδυ και ξανασυναντιόμαστε σήμερα το πρωί. Και ξέρετε, με τους περισσότερους από εσάς, έτσι όντως βρισκόμαστε όλοι παραπάνω αυτές τις μέρες. Εγώ θέλω πραγματικά να είμαστε και λίγο χρήσιμοι στον κόσμο, δηλαδή παρότι μπορεί λέμε να πιέζουμε ή να κουράζεται ο κόσμος, προτιμώ να κουραστούν, να σας βλέπουν και να σας ακούν και να έχουν ξεκάθαρα, κύριε Τσιφλικιώτη, τα μηνύματά τους γιατί επιλέγω τον Βασίλη ή γιατί επιλέγω κάποιον άλλον και να μην γίνει αυτό που πολλές φορές γίνεται εδώ σε εμάς, μετά τις εκλογές, αμάν λάθος έκανα γιατί έβγαλα αυτόν ή αυτήν κτλ. Ξεκάθαρα μηνύματα, να επιλέξουν συνειδητοποιημένα όποιον θέλουν και όποιο κόμμα βέβαια. Ασφαλώς, όλοι μας κρίνουν, κρινόμαστε καθημερινά, βλέπουν τον αγώνα μας, γνωρίζουν την ζωή μας από εκεί πέρα από τη στιγμή που έχουμε εκτεθεί απέναντί τους. Όλα είναι φανερά, κύριε Παραρά. Όλα είναι φανερά και πρέπει να είναι φανερά απέναντι. Και έτσι πρέπει να είναι, σωστά. Ακριβώς, και ακριβώς. Θέλω αμέσως να πάω σε μερικά ζητήματα τα οποία προσεγγίσαμε και λίγο χθες βράδυ, αλλά θέλω λίγο παραπάνω να τα αναλύσω, γιατί έβλεπα ότι είχατε χθες διάθεση να τα αναλύσετε. Οπότε πάμε να τα δούμε λίγο τα μεγάλα, όπως λέμε, έργα ή και τα μικρά, αν θέλετε, κύριε Τσιφλικιώτη, γιατί μπορεί να υπάρχουν σκέψεις για πράγματα τα οποία έχουμε ανάγκη. Πολλές φορές όμως χάνουμε τα μικρά και δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε μεγάλα. Οπότε όλο αυτό θέλω να το δω λίγο σήμερα για τις σκέψεις, για το όραμα, τον προγραμματισμό, αλλά και το τι μπορούμε να κάνουμε τελικά στην ταλαιπωρημένη Καστοριά. Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα τα μεγάλα έργα είναι αυτά που κάνουν διαφορά, αλλά τα μικρά έργα είναι αυτά που βελτιώνουν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Οπότε όλα έχουν την αξία τους και την βαρύτητά τους. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως κάποια πράγματα στην Καστοριά που πρέπει οπωσδήποτε μέσα στα επόμενα 2 χρόνια να έχουν προχωρήσει πάρα πολύ και κάποια να έχουν ξεκινήσει. Ένα από αυτά σίγουρα είναι το γεφύρι Άρτας που λέγεται Φράγμα του Νεστορίου. Mm-hmm. Είναι ένα έργο το οποίο βρίσκεται από το 2012, έχει αρχίσει να ετοιμάζεται, ξεκίνησε, σταμάτησε, ξαναξεκίνησε. Μας υποσχέθηκαν ότι θα ξανασταματήσει μέσα μαζί με την μπουλντόζα, ήρθε και το Φράγμα του Νεστορίου τώρα στην επιφάνεια. Απλά είναι ένα μεγάλο έργο, ίσως το μοναδικό έργο στην Καστοριά που μπορεί να αλλάξει και τη μορφή της οικονομίας μιας συγκεκριμένης περιοχής. Δηλαδή το Φράγμα του Νεστορίου η χρήση του δεν θα είναι μόνο ως φράγμα του φράγματος του Νεστορίου για την καλύτερη διαθέτηση των υδάτων του Αλιάκμονα, αλλά από εκεί και πέρα μαζί με την πρόβλεψη που υπάρχει για την άρδευση του κάμπου της Πενταβρίσου, γενικά αυτών των 74.000, αν δεν πατάει μνήμη μου, στρεμάτων, οπότε θα αλλάξει και η οικονομία μιας ολόκληρης περιοχής. Φανταστείτε τώρα ένας κάμπος έφορος, ο οποίος παράγει ουσιαστικά μόνο σιτηρά, με την άρδευσή του πόσο μπορεί να αλλάξει, πόσο μπορούμε να μπούμε σε νέες δυναμικές καλλιέργειες, σε καλλιέργειες ασφαλώς όχι κορεσμένες. Μην λειτουργήσουμε όπως λειτουργούμε στο χωριό μου και σε πολλά χωριά. Ένας βάζει ντομάτες, πηγαίνει καλά την πρώτη χρονιά και μετά το χωριό βάζει ντομάτες και κανένας δεν πηγαίνει καλά. Θα πρέπει στοχευμένα, με ενημέρωση, με πληροφόρηση, μαζί με γεωπονικές μελέτες, μαζί με μελέτες του εδάφους, πόσο τι μπορεί η καλλιέργεια να αντέξει, να πάμε και να προχωρήσουμε να δούμε την επόμενη μέρα της περιοχής. Να τονίσουμε όμως ότι στο φράγμα της Πενταβρίσου έχει γίνει και πρόβλεψη να γίνει και υδροελεκτρικό εργοστάσιο, το οποίο θα είναι πολύ σημαντικό, γιατί το υδροελεκτρικό εργοστάσιο, από όσο γνωρίζω, η δυναμικότητά του θα μπορεί να καλύψει σίγουρα τις ανάγκες του νομού Καστοριάς και ακόμα περισσότερο. Θα πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα πώς βλέπουμε την ενέργεια από εδώ και πέρα. Είμαστε υποχρεωμένοι να απεξαρτοποιηθούμε αρκετά από την συγγνώμη, από το κάρβουνο, από τον άνθρακα, οπότε θα πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα. Και το υδροελεκτρικό είναι η καθαρότερη μορφή από τις ενέργειες που υπάρχουν και η αποδοτικότερη. Οπότε είναι να δούμε σε συνδυασμό ασφαλώς και με το υδροελεκτρικό εργοστάσιο. Πέραν τούτου όμως δεν υπάρχει μόνο το φράγμα του Νεστορίου. Υπάρχουν κάποια άλλα φράγματα που πρέπει να ολοκληρωθούν, όπως είναι τις διποταμίες του Αγίου Αντωνίου και της Πολυκεράσου, που ακριβώς μαζί με τα αρδευτικά θα βοηθήσουν πάρα πολύ στην άρδευση των περιοχών εκεί πέρα και ασφαλώς θα σταματήσουν να επιβαρύνουν και τα υπόγεια ύδατα και ασφαλώς τον υδροφόρο ορίζοντα που επηρεάζει και τη λίμνη μας. Επίσης υπάρχουν τα φράγματα όπως και στη Μεταμόρφωση και στον Γέρμα, οπότε θα μπορούμε να τα δούμε, όπως είναι και στον Βράχο, όπως είναι και στη Βασιλιάδα, τα φράγματα τα οποία θα πρέπει αυτά να ενισχυθούν και να αξιοποιηθούν ακόμα περισσότερο.
Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Μίλησα και χθες για το αεροδρόμιο. Mm-hmm. Το αεροδρόμιο έχει να κάνει όχι μόνο. Πάντως, μετά την αναφορά που κάνατε, δέχτηκα κάποια μηνύματα έτσι, και τηλεφωνήματα για το ζήτημα αυτό, ότι πρέπει επιτέλους πέρα από τα λόγια και πέρα από τις κατευθύνσεις που δίνουν κάποιοι προεκλογικά, μου λέγανε αρκετοί, συμφώνησαν καταρχήν μαζί σας ότι αυτό όλο μπαίνει σε μια συζήτηση πια και σε ένα χρονοδιάγραμμα που θέλω να πιστεύω ότι θα τηρήσετε κι εσείς και όποιος άλλος είναι βουλευτής, αλλά και όποιοι δεν είναι, γενικά και ως παράγοντες, ως φορείς, ως περιοχή, πρέπει να πιέσουμε, κύριε Τσεφλικιώτη, πρέπει να το ολοκληρώσουμε. Έγιναν τα βήματα, έγιναν κάποια πράγματα εκεί. Πρέπει να τελειώνει όμως. Λοιπόν, ασφαλώς έτσι είναι. Δεν πρέπει να μένουμε στις διαπιστώσεις. Η διαπίστωση είναι πολύ εύκολη. Τι μας λείπει αυτό. Ωραία. Διαπιστώσαμε. Τι κάναμε από εκεί και πέρα. Στο αεροδρόμιο. Γιατί άλλες περιοχές προχωρούν, καταλαβαίνετε. Τα φτιάχνουν και μετά. Και εμείς απλά διαπιστώνουμε. Στο αεροδρόμιο την Εστορίου έχει τη ζώνη του Εστορίου. Κάποτε πήγε το τρένο στον Εστόριο. Στον Εστόριο. Ίσως τα τρένα θέλετε να πείτε. Έφερε και το αεροδρόμιο εγώ στον Εστόριο. Εν πάση περιπτώσει, το αεροδρόμιο του Άργου Στερεστικού γίνει μια πολύ σημαντική δουλειά. Ο αεροδιάδρομος του αερολιμένα Αριστοτέλης του Άργου Στερεστικού είναι ίσως ο μεγαλύτερος στην Βόρεια Ελλάδα και ένας από τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα. Οπότε γιατί να μην εκμεταλλευτούμε αυτό εδώ. Και όμως το αφήσαμε αυτό. Και όμως το αφήσαμε με τον χρόνο, είτε γιατί δεν το κυνηγήσαμε. Ακόμα και το χειμώνα να παγώνει και να μην μπαίνει κανείς σε διαδικασία να κάνει την παρέμβαση. Γι' αυτό λέω, ακυρώνονται πτήσεις. Χριστούγεννα είναι, πρωτοχρονιά είναι και εμείς τα αφήνουμε έτσι αυτά. Προσπάθησα να έρθω από την Αθήνα στην Καστοριά με το αεροπλάνο και ήταν επί 20 μέρες ο διάδρομος ήταν κλειστός. Δηλαδή αλίμονο σε μια περιοχή μας να έχουμε αυτό. Που είναι από τα πρώτα που ανοίγει όταν είσαι και τουριστική περιοχή και λέμε τόσο για τον τουρισμό. Σε επίπεδο πάντως επενδύσεων, δηλαδή ή παρεμβάσεων που απαιτούνται κάποια πράγματα, δεν θέλει τρομακτική δουλειά. Αν τα συμμαζέψετε, αν τα οργανώσετε και αν τα διεκδικήσετε, και άσχετα με μια ατζέντα των media, δηλαδή άσχετα αν είναι στην επικαιρότητα επειδή πάγωσε ή δεν πάγωσε, αυτό είναι κάτι που το κατάλαβα χθες ότι είναι από τις προτεραιότητές σας και ελπίζω να το δω. Αν επιλεγείτε, αν εκλεγείτε εσείς ως βουλευτής, πραγματικά πρέπει να είναι μια άμεση προτεραιότητα με τον καινούριο υπουργό μεταφορών, με την κυβέρνηση, όποιος και να προκύψει. Έτσι είναι ακριβώς. Με όλους τους φορείς, με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας που είναι η αρμόδια για τα αεροδρόμια, με τον Δήμο του Άργου Στερεστικού που ανήκει στην περιοχή, με τον Δήμαρχο Καστοριάς, με την περιφέρεια ακόμα περισσότερο. Άρα υπάρχει μια δέσμευση από ό,τι καταλαβαίνω για όλο αυτό, έτσι. Ασφαλώς και υπάρχει δέσμευση, ασφαλώς και θα πρέπει να κινηθούμε στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και Συγκοινωνιών, το οποίο θα πρέπει να το πιέσουμε. Δεν μπορεί να υπάρχει ένα αεροδρόμιο το διπλανό μας της Κοζάνης, το οποίο να φιλοξενεί σχολές εκμάθησης πτήσεων. Εμείς να έχουμε τον ύπνο του δικαίου. Και να μην καταλαβαίνουμε γιατί γίνεται αυτό. Γιατί κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν καλύτερα. Γιατί κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν καλύτερα από εμάς. Αυτό είναι. Έχουμε θίξει από αυτά που ακούω τώρα να λέτε για τα φράγματα που είναι τεράστιες παρεμβάσεις και πρέπει οπωσδήποτε να απεγκλωβιστούμε, κύριε Τσιφλικιώτη, πρέπει οπωσδήποτε να το ξεκλειδώσουμε όλο αυτό που έχει κλειδώσει. Είπατε για το αεροδρόμιο, να ακούσω άλλα πράγματα που σκέπτεστε. Άξτε, για αυτή την περιοχή. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που, δηλαδή, σας έχω πει, είναι οι προτεραιότητες, τα πρώτα βήματα είναι ίσως λιγότερα, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε σε βάθος διετίες, τριετίες, τετραετίες, ίσως και σε μεγαλύτερο βάθος. Έργα τα οποία θα αλλάξουν την πορεία και τη ροή της Καστοριάς. Υπάρχει κάποιο έργο που μπορεί να αλλάξει, λέτε, την πορεία μας? Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα το φράγμα του Νεστορίου σίγουρα θα αλλάξει την οικονομία μιας ευρύτερης περιοχής. Κάτι που θα έπρεπε πριν 5 χρόνια πέρα, να το έχουμε. Τώρα, θα πάμε πάλι στο χιλιοϊπωμένο, θα μου πείτε να μασάμε συνέχεια την ίδια καραμέλα με το φυσικό αέριο και με το δίκτυο. Αλλά είναι τεράστιο θέμα αυτό. Είναι τεράστιο θέμα γιατί δεν αφορά μόνο. Αν μπορέσεις να οδηγήσεις οικογένειες και προϋπολογισμούς οικογενειών να μειώσουν τα έξοδά τους και επίσης να μην ρυπαίνουμε, να μην μολύνουμε την ατμόσφαιρα. Ασφαλώς, άμα έρθουμε στην Καστοριά μια βόλτα το χειμώνα και δούμε την. Όπως βλέπω εγώ από το σπίτι μου στη βόρεια παραλία στα Ψαράδικα. Όπου και να κοιτάξεις. Όπου και να κοιτάξεις την Καστοριά, να την κοιτάξεις από ψηλά. Τα χωριά απέναντι από εκεί που λέτε να τα δεις. Μια θελομίχλη θα δεις. Αυτό επιβαρύνει και την υγεία μας και ακόμα περισσότερο το περιβάλλον. Άρα τα επιταχύνουμε, αυτά λέτε. Αυτά θα πρέπει να ολοκληρωθούν. Το 21 αρχίζει η ροή του φυσικού αερίου. Εμείς όχι για μας, πρέπει να κάνουμε τα δίκτυα. Έχουμε δουλειά εμείς. Εμείς όμως θα πρέπει να αρχίσουμε να ετοιμαζόμαστε. Θα πρέπει να βρούμε το δίκτυο, να βρούμε χρηματοδότηση. Είτε αυτή θα είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό, είτε θα είναι από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει το δίκτυο φυσικού αερίου στην Καστοριά και να επεκταθεί. Ούτως ώστε να δίνει τη δυνατότητα παροχής αερίου σε όλη την περιοχή. Mm-hmm. Μπορούμε να εξετάσουμε και μια εναλλακτική, ίσως να κάνουμε ένα εργοστάσιο παραγωγής θερμού νερού, το οποίο είναι ήδη τηλεθέρμανσης. Να δούμε τι συμφέρει πραγματικά στην περιοχή μας και τι είναι το οικονομικότερο συμφέρον και τι εξυπηρετεί την περιοχή μας. Πέραν των άλλων όμως, το φυσικό αέριο δεν σταματάει η χρήση του μόνο στη θέρμανση ή στο νοικοκυριό, στις κουζίνες μας. Θα είναι ένας τρόπος ενέργειας, το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ τις επιχειρήσεις οι οποίες υπάρχουν στην περιοχή μας.
τα μεγάλες εγκαταστάσεις με τα εργοστάσια αγουναρικών, κάποια εργοστάσια τα οποία υπάρχουν στην Καστοριά και θα είναι και τρόπος προσέλκυσης και άλλων επιχειρήσεων. Mm-hmm. Έχουμε ένα περιβάλλον πάρα πολύ καλό στην Καστοριά, γνωρίζουμε το επιχειρήν πάρα πολύ καλά, έχουμε ειδικευμένο προσωπικό, οπότε όλα αυτά θα μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε. Mm-hmm. Πάμε λίγο παρακάτω, μιλώντας τώρα για τις επιχειρήσεις. Αυτό το ρημάδι, το EVP, θα πρέπει λίγο να την βελτιώσουμε. Δηλαδή την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, την παροχή των δικτύων, θα πρέπει να το δούμε. Να ξεκινήσουμε τώρα να πάμε στο πολιτιστικό κέντρο, δηλαδή θα μιλήσουμε πάλι για πράγματα τα οποία είναι χιλιοϋπομένα και χιλιοπεγμένα. Έχουμε μετά το δίκτυο της ίδρυυσης. Έχουμε βρούμε τα νερά μας, κύριε Παράρα. Αυτό είναι μεγάλο. Είναι τεράστιο ζήτημα, το πρόβλημα. Ναι. Και εκεί θέλει παρέμβαση συνολική, σε συνεργασία με Δήμους. Ακριβώς. Ζούμε στην περιοχή, ιδρεύουμε όλη την κεντρική Μακεδονία. Και έχουμε πρόβλημα με νερό εμείς στην Καστοριά. Κλείνουμε το νερό το μεσημέρι, δεν έχουμε νερό, σπάνε οι σωλήνες. Εκεί θέλει χρονοδιάγραμμα, θέλει οργάνωση, θέλει όλο αυτό το οποίο λέτε, για να μπορέσουμε να το διευθετήσουμε σε συνεργασία και με τους Δήμους, έτσι, σε συνεργασία με την περιφέρεια. Είναι λοιπόν το κομμάτι, ξέρετε όμως, γίνεται και ένα καινούριο δίκτυο, έτσι. Δηλαδή, ο Δήμος είναι μια επένδυση. Είναι ένα έργο 10-11 εκατομμυρίων, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό θα συντελέσει. Θα το δούμε. Το έργο είναι, βρισκόμαστε στις ενστάσεις. Από το 87 έχουμε να κάνουμε δίκτυο. Έχουν γίνει πάρα πολλά τα έργα. Από την εποχή Ανδρέα Οικονομίδη και Πετκανά έχουμε να κάνουμε έργα υποδομής στην πόλη, από το αποχετευτικό μέχρι σήμερα. Είναι εφιαλτικό αυτό που θα πω, αλλά αν δείτε, κάποιοι το βλέπουν, που ίσως που εργάζονται, αν τα δείξουμε αυτά με φωτογραφίες, θα κλαίμε μέρες. Το δίκτυο, οι αμυαντοσωλήνες, καταλαβαίνετε, γιατί μιλάμε το 2020. Εν πάση περιπτώσει όμως, αυτό περίπου έχει δρομολογηθεί, μακάρι να το δούμε να εξελίσσεται και να γίνει ένα σωστό έργο. Συνεχίζοντας τώρα λίγο κάποια πράγματα που χρήζουν αμεσότητας. Mm-hmm. Η Καστοριά είπαμε ότι πρέπει να γίνει τουριστικός προορισμός. Πρέπει να βοηθήσουμε τον κόσμο που έρχεται στην πόλη μας να παραμένει στην πόλη μας. Πρέπει να του παρέχουμε. Μεγάλο ζήτημα, έτσι. Δεν μπορεί να έρχεται εδώ επισκέπτης και να του λέμε να πας στη Φλόρινα και στον Ιμφαίο. Έρχονται, μένουν εδώ μία βραδιά. Αλλά ή και δύο, μετακινούνται όμως, χάνονται όλη την ημέρα. Ουσιαστικά ότι αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν να επισκεφθούν την περιοχή μας, ό,τι ήταν να αφήσουν στην περιοχή μας, δεν το αφήνουν. Το αφήνουν στις γειτονικές περιοχές. Καλά κάνουν, δεν το συζητάω. Mm-hmm. Ότι το γενικό καλό είναι αυτό που θέλουμε, αλλά μιλάμε για την τοπική μας οικονομία. Έχουμε ένα χιονοδρομικό κέντρο το οποίο είναι στα 20 χιλιόμετρα από την Καστοριά. Όλοι το έχουν ξεχάσει αυτό. Το έχουμε ξεχάσει. Έχουμε ένα μισογκρεμισμένο γιαπί, δεν ξέρω και την νομιμότητά του κατά πόσο υπάρχει. Έχουμε χιονοδρομικό και δεν λέω ότι είναι το Ξεκινήσαμε να κάνουμε ξενώνα που δεν είχε άδεια, λένε κτλ. Πολλά δεν έχουν άδεια. Στην πορεία όμως νομιμοποιούνται. Υπάρχουν διαδικασίες, αλλά πρέπει, κύριε Τσιφλικό, ότι κάποιος να σκέφτεται. Εσείς τώρα το βάζετε αυτό, αλλά στην προεκλογική εκστρατεία από όλους δεν έχω ακούσει ένας να μιλάει. Είστε ο πρώτος που μιλάει για το χιονοδρομικό. Το χιονοδρομικό, σας είπα, είναι ένα μικρό διαμαντάκι στην Καστοριά. μια πολυτέλεια την οποία έχουμε. Είναι στα 20 χιλιόμετρα, στα 20 λεπτά από την πόλη. Ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται με την οικογένειά του, είναι ένα μικρό οικογενειακό χιονοδρομικό κέντρο, δεν είναι μεγάλο χιονοδρομικό κέντρο, δεν είναι θέρετρο χιονοδρομικό. Έχουμε ένα χιονοδρομικό κέντρο το οποίο μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε. Ξέρετε, μου έλεγε ο Γιώργος Νικητίδης, ο πρόεδρος του Συλλόγου, πάρα πολλές φορές από τον Νοέμβριο ή και τον Δεκέμβριο, και όταν αρχίζουν τα χιόνια, είναι πολλαπλά τα τηλεφωνήματα για το αν είναι ανοιχτό, ακριβώς, αν λειτουργεί, αν. Και ξέρετε, πολλές φορές για όλα αυτά, επειδή δεν υπάρχει μια υποδομή πολύ δυνατή και σταθερή, είναι και μια ανασφάλεια. Δεν μπορεί ο άλλος να προγραμματίσει στις 23 Δεκεμβρίου να πάει Καστοριά. Αυτά θέλουν και λίγο νωρίτερα. Ασφαλώς. Είναι ένα χιονοδρομικό το οποίο έχει και κάποιες κλιματολογικές ιδιαιτερότητες. Ένα χιονοδρομικό το οποίο είναι αρκετά ως προς τον ήλιο, οπότε έχει και θέματα το πώς θα κρατήσει το χιόνι του. Έχουμε όμως, έχει εφοδιαστεί με μηχανήματα με τα γνωστά κανονάκια τα οποία παράγουν τεχνητό χιόνι. Δεν έχουμε δεξαμενές. Για να μπορέσει να παράξει χιόνι, θα πρέπει να υπάρχει νερό. Δεν υπάρχει νερό επάνω για να μπορέσει να γίνει αυτό το πράγμα. Πρέπει να το βοηθήσουμε. Έχουμε τα κανόνια και κάθονται και περιμένουν για να γεμίζουμε την πόλη με χιόνι. Θα πρέπει να το δούμε το χιονοδρομικό. Θα βοηθήσει πάρα πολύ στη τουριστική εκμετάλλευση της περιοχής μας. Και κάποια άλλα πράγματα. Εμένα το όραμά μου, να σου πω την αλήθεια, είναι πραγματικά είναι δύσκολο μεν, αλλά θα πρέπει να συμβεί. Η Καστοριά είναι από τις ελάχιστες, ίσως η μοναδική πόλη της Ελλάδος. Υπερβολές λέω, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν πόλεις στην Ελλάδα που έχει ένα αξιόλογο ιστορικό κέντρο. Θα πρέπει αυτό το ιστορικό κέντρο, το τόξο από Απόζαρη μέχρι και Ντολτσό, να ενοποιηθεί.
θα πρέπει να γίνει αναβάθμιση, αναπαλαίωση, αναστήλωση των αρχοντικών. Θα πρέπει να βρούμε χρηματοδότηση. Ναι, αυτό που λέτε είναι σοβαρό. Κοιτάξτε, είπατε πριν, δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι κι άλλοι. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει βρούμε. Κέρκυρα, και υπάρχει πάμε και στην Κέρκυρα, στην Ξάνθη να πάμε, θα τα Ρόδο, δούμε. Τα έχουν φτιάξει πολύ, αυτά. Εμείς όμως, κύριε Τσιφλικιώτη, μια και το βάζετε, και είναι σπουδαίο αυτό που λέτε, εμείς όμως μπορούμε να βρούμε τον τρόπο όλα αυτά να τα προωθήσουμε, να τα παντρέψουμε, να τα συνδυάσουμε, να τα επικοινωνήσουμε, ίσως καλύτερα από κάθε άλλον. Εδώ λοιπόν είναι η εξέλιξή μας. Εδώ είναι, να το πω απλά, η μαγιά που μπορείς να κάνεις. Ακριβώς, έχουμε πάει στον Τολτσό. Πηγαίνοντας στον Τολτσό, σε ένα κομμάτι της πόλης, του σημείου εκείνου, έχει γίνει μια ανάπλαση, μια αναβάθμιση. Βρέθηκαν κάποια χρήματα με κάποιον τρόπο. Θα πρέπει να συνεχίσει αυτό. Mm-hmm. Έχουμε πραγματικά, από τις επισκέψεις που έχω κάνει στην περιφέρεια της Καστοριάς και στην ίδια την πόλη, έχουμε δύο εκκλησίες. Εγώ δεν το ήξερα. Έχουμε την Κουμπελίδη εκεί, την Παναγία του Κουτιού πάνω στο γυμνάσιο. Ναι, ναι. Και έχουμε και στην Κλεισούρα δύο εκκλησίες, οι οποίες αντιπαραστούν τον Τριαδικό Θεό, τον Ιησού, το Άγιο Πνεύμα και τον Θεό. Είναι σπάνια αυτή η δυνατότητα να το δεις σε εκκλησίες. Είναι μια σπάνια εικόνα. Δεν το ξέρει κανένας. Ορίστε πράγματα, λέτε, που μπορείς, ναι, που μπορείς να τα επισκεφθείς, να τα βάλεις κράχτη για την Καστοριά. Ναι, ναι. Έχουμε, να πάμε στην Ομορφοκλησιά, μια εκκλησία φανταστική με το ξώνο του Αγίου Γεωργίου. Όλα αυτά, κύριε Παραρά, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια ψηφιακή απεικόνισή τους. Mm-hmm. Δεν είναι δύσκολα τα πράγματα πλέον με τεχνολογία που ζούμε. Mm-hmm. Μια ψηφιακή απεικόνιση, η οποία θα τρέχει σε όλα τα μεγάλα τα sites, το site της Καστοριάς, τα οποία θα μπορεί να τα επικοινωνήσει. Μπορεί να δημιουργήσει στικάκια, φάρει ένα folder καινούργιο να φτιάξει, να τα περάσει. Δηλαδή το Visit Καστοριά θα πρέπει να γίνει ένα. Από τις πρώτες σελίδες στις οποίες θα μπορεί να μπαίνει ο επισκέπτης, θα πρέπει να διαφημίσουμε, να δείξουμε σε όλο τον κόσμο αυτά που έχουμε, αυτά που θα πρέπει να μοιραστούμε. Να πάω και λίγο παρακάτω, να θυμίσουμε και κάποιες παλιές δεσμεύσεις που υπάρχουν, κάποιες παλιές μελέτες που έχουν γίνει, έργα που ήταν όριμα να ολοκληρωθούν. Mm-hmm. Μήπως θα πρέπει να ξαναδούμε λίγο και τη σύραγγα της κλεισούρας. Mm-hmm. Να το δούμε πώς μπορεί αυτό το έργο πραγματικά. Έτοιμη μελέτη 2 εκατομμυρίων, έτσι, την ομαρχία τότε. Ακριβώς, ως προς τις μελέτες και σε αυτά, μπορούμε, αυτό το έργο μπορεί να προχωρήσει. Αυτό μπορεί, θέλει απόφαση περιφερειακή, θέλει δέσμευση κάποιων χρημάτων και ένα τρέξιμο από έναν βουλευτή. Ναι, συμφέρει. Θα το δούμε, τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Όλα αυτά θα πρέπει να το δούμε. Μετά να συζητήσουμε για το κλειστό γυμναστήριο που δεν υπάρχει στην πόλη. Υπάρχει πιθανότητα να βγει η ομάδα στην Α1 Εθνική και θα πρέπει να πάει στην Κοζάνη να παίξει. Πάντως θέλουμε υποδομές πολλές, έτσι. Πάρα πολύ. Και για τον πολιτισμό και για τα. Να μιλήσουμε για τα κολυμβητήρια που δεν έχουμε. Να μιλήσουμε για τα. Θα φιλοξενήσουμε σχολές ΤΕΗ, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το έχουμε αναλύσει. Δεν χρειάζεται να προχωρήσουμε. Μπορούν να γίνουν, αλλά πότε, κύριε Τσιφλικιώτη, και με ποιο χρονοδιάγραμμα και με ποιες προτεραιότητες. Τίποτα. Αυτό είναι δικό σας θέμα. Δηλαδή, ενώ είναι οι πολιτικοί παράγοντες, δεν θα κατασκευάσουν αθλητικά κέντρα και κολυμβητήρια, αλλά ένας βουλευτής ή κάποιοι βουλευτές, και θέλω εδώ να μου περιγράψετε, αν έχετε ολοκληρώσει έτσι κάποια πράγματα. Όχι, ολοκληρώσει την ερώτηση. Ναι, θέλω να μου πείτε και το μοντέλο διοίκησης που σκέπτεστε. Δηλαδή, πώς θα κινηθείτε αν είστε βουλευτής. Θέλετε να είστε ο Βασίλης Τσιφλικιώτης, παίρνει ένα φάκελο και τον προωθεί. Θέλετε μια συνεργασία με όλους, μια συζήτηση, κοινές γραμμές με κάποιους, ή κινείστε μόνος σας. Όχι, ατομική δουλειά δεν γίνεται, να το ξεχάσουμε. Πρέπει να μάθουμε να εργαζόμαστε ομαδικά. Δεν θέλω να πάρω εγώ τη δόξα για ένα έργο που έχουν κάνει όλοι. Τα έργα είναι για όλους, δεν είναι για τον βουλευτή. Θα πρέπει ομαδικά, είτε ως ο βουλευτής της συμπολίτευσης, ο βουλευτής της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον για τα θέματα, για το καλό της περιοχής μας, θα πρέπει να είναι όλοι μαζί. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν εδώ αντιθέσεις και διαφοροποιήσεις και μυσαλλοδοξίες. Εδώ είμαστε όλοι μαζί, προχωράμε για την Καστοριά. Ασφαλώς ακολουθούμε την πολιτική μας γραμμή, ασφαλώς την ιδεολογική μας γραμμή, αλλά από εκεί και πέρα, ό,τι έχει να κάνει για την Καστοριά και για την πρόθεση των συμφερόντων της, εμείς πρέπει να είμαστε όλοι, mm-hmm, μα όλοι μαζί. Ναι. Άρα λέτε λοιπόν μια κοινή γραμμή. Πρέπει να μάθουμε να δουλεύουμε ομαδικά. Άρα λοιπόν, σε γενικές γραμμές, γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να δούμε και θα προκύψουν πολλά μετά από τις εκλογές, σε γενικές γραμμές αυτή είναι περίπου η κατάσταση που λέτε ότι πρέπει από κάπου να ξεκινήσουμε για να τα πιάσουμε όλα αυτά. Στις περιοδίες που κάνετε, οι πολίτες είναι απογοητευμένοι, υπάρχει αισιοδοξία ή τελικά έχουν παραδώσει τα όπλα, όπως λέμε? Κοιτάξτε, πώς τους βλέπετε? Δεν τους βλέπω αισιόδοξους και εγωιτευμένους, να σας πω την αλήθεια. Περιμένουν πολλά από εμάς, είναι και αρκετά θυμωμένοι με εμάς. Mm-hmm. Τους θυμόμαστε μόνο αυτές τις μέρες, ξεχνάμε τις υπόλοιπες. Θα πρέπει λίγο να αλλάξει. Γιατί γίνεται τελικά? Δεν το ξέρω γιατί γίνεται. Δεν έχω εμπειρία πολιτική, κύριε Παραρά. Εγώ κινούμαι όπως θα ήθελα να κινηθώ εγώ. Θα ήθελα να δω τον κόσμο σήμερα, θα το δω και μεθαύριο. Θα κάνετε κάτι άλλο μετά, δηλαδή, λέτε? Θα είστε εκεί? Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ θα είμαι συνεχώς εκεί. Ή θα πηγαίνετε στα πανηγύρια προσκεκλημένους για χορούς και τέτοια? Όχι, όχι. Στα πανηγύρια θέλω να πηγαίνω. Δεν είναι κακό να πας. Όχι, πολύ καλό είναι, γιατί βλέπεις κόσμο, μιλάς με κόσμο. Ίσως πάνε μόνο τότε μερικοί. Είναι μια συγκέντρωση. Βλέπεις κόσμο συγκεντρωμένο. Αλλά εγώ δεν θέλω να πηγαίνω στο πανηγύρι. Θέλω να πηγαίνω πριν το πανηγύρι.
να ξέρω ποια είναι τα προβλήματά τους, να πηγαίνω και μετά το πανηγύρι να δω αν έχουμε βοηθήσει, αν έχουμε βοηθήσει. Το ίδιο συμβαίνει και με τις διάσημες βασιλόπιτες, το ίδιο συμβαίνει και, και με οτιδήποτε. Είναι ένα θέμα πάντως των βουλευτών αυτό, έτσι. Σας το λέω τώρα, θα το πω και σε όλους και το συζητάω και με όλους. Δεν είναι και ότι καλύτερο τώρα. Δηλαδή, ένας τεράστιος προγραμματισμός να πάει ο βουλευτής σε κάθε βασιλόπιτα. Τι να σας κάνω, να είστε χρήσιμος καλύτερα και να ανακοινώνετε κάποια πράγματα, και ας μην έχουμε βασιλόπιτα, από το να τρέχει. Δεν είναι δηλαδή για μένα μια τιμή να έρθει ο βουλευτής. Και τι έγινε αν δεν έρθει. Εγώ τον θέλω τον βουλευτή να λύνει όσο μπορεί μερικά ζητήματα και ας μην πατήσει ποτέ στη βασιλόπιτα μας. Καλά είναι να πάμε πριν την κοπή της βασιλόπιτας να δούμε τα προβλήματα του συλλόγου, του φορέα κτλ. Και ας μην πάμε στην βασιλόπιτα. Και ας μην πάμε στο πανηγύρι. Να πάμε στο πανηγύρι ιδιωτικά, γιατί ως άνθρωποι θέλουμε κι εμείς να χαρούμε να διασκεδάσουμε, αυτό να το κάνουμε. Αλλά να πηγαίνουμε με τις κουστοδίες μας και με τους φωτογράφους μας κτλ. Νομίζω ότι καταρχήν προσβάλλει εμάς τους ίδιους και κατά δεύτερον είναι μια υποκρισία για απέναντι στον κόσμο. Οπότε τουλάχιστον αν εγώ είμαι ο επόμενος βουλευτής Καστοριάς. Νομίζω ότι δεν θα με δει ο κόσμος ούτε στα πανηγύρια. Θα με δει στα πανηγύρια ασφαλώς ιδιωτικά. Θα με δει ως πολίτη, ως Βασίλη Τσιφλικιώτη με την οικογένειά μου. Αλλά δεν θα με δει πολιτικά ως ένα θεσμικό όργανο το οποίο θα πηγαίνει και θα επισκέφτεται τα πανηγύρια, τις γιορτές. Είναι η δουλειά μου, θέλω να είναι πριν το πανηγύρι και μετά το πανηγύρι και μετά γιορτή. Θέλω να έρχεται πρώτα το έργο μου και μετά να έρχομαι εγώ. Θα είστε βουλευτής. Εάν ο λαός με εμπιστευτεί, ναι. Θα ήθελα, αν μπορούσα να αυτοχρηστώ, θα αυτοχρηζόμουν, αλλά αυτό δεν έχει να... Είπατε πριν ότι εμπειρία έτσι προεκλογική για το ζήτημα αυτό ειδικά δεν έχετε. Και όπως ποτέ δεν έχει κάποιος που συμμετέχει για πρώτη φορά. Ασφαλώς, έτσι, και είναι λογικό. Εντάξει, να υπάρχει όμως έχετε μία αίσθηση όμως, έτσι, για το τι γίνεται. Πάτε καλά. Σήμερα είναι και η κεντρική σας ομιλία. Τα πράγματα είναι αισιόδοξα, να σας Είναι αισιόδοξα τα πράγματα. Έχω μια αποδοχή. Έχω μια μεγάλη παρακαταθήκη λόγω του πατέρα μου. Μια απίστευτη κληρονομιά. Πάντως δεν τον ξεχάσαν, τον θυμούνται πολύ. Όχι, πραγματικά δεν τον θυμούνται. Μια απίστευτη κληρονομιά την οποία μου έχει αφήσει ο πατέρας μου. Αλλά αυτό έχει να κάνει με τον. Και καθηγητής μου, ξέρετε. Έτσι, ναι, το γνωρίζω. Δεν το ακούτε μόνο από μένα αυτό. Έχει να κάνει όμως με τη σχέση πατέρα-υιού. Δεν έχει να κάνει με τη σχέση πολιτικού. Όλα αυτά παίζουν έναν ρόλο τελικά κάποια στιγμή, σε κάποιες συγκεκριμένες στιγμές. Ασφαλώς και παίζουν ρόλο. Είναι μια καλή συστατική κάρτα. Μια καλή συστατική επιστολή. Αλλά τίποτα παραπάνω. Είμαι πολύ ευτυχισμένος και πολύ χαρούμενος. Γιατί από εκεί και μετά, κύριε Τσιφλικιώτη, εσείς είστε. Τον Βασίλη ψηφίσουν αν επιλέξουν. Ο Νίκος να είναι καλά να μας βλέπει ψηλά και μας καμαρώνει. Το θέμα είναι ότι μετά επιλέγουν Βασίλη και μετά οι απαιτήσεις, οι φασαρίες και οι χαρές βέβαια έρχονται συγκεκριμένα. Ελπίζω να είναι όλα καλά και για σας και για όλους τους... Κλείνοντας, κύριε Παραρά, θα ήθελα να καλέσω όλους τους συμπολίτες μου στην σημερινή μου κεντρική ομιλία. Θα πούμε τον τρόπο με τον οποίο θα θέλουμε να προχωρήσουμε την επόμενη μέρα. Θα δείξω τον τρόπο με τον οποίο θέλω να πολιτευθώ, το ύφος, το ήθος της νέας πολιτικής, το ύφος και το ήθος της ανανέωσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλή επιτυχία καταρχήν για σήμερα, έτσι, για την εκδήλωσή σας. Σας ευχαριστώ. Και μετά και σε εσάς όπως. Να είστε καλά. Σας προστάω άλλη μία επίσκεψη. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε. Βεβαίως. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Αποχαιρετάμε τον Βασίλη Τσιφλικιώτη από την Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, υποψήφιος βουλευτής.